Ξεκινά τις επόμενες μέρες η νέα αποστακτική περίοδος και η διαδικασία για τους αμβικούχους και τους λεγόμενους διήμερους αποσταγματοποιούς είναι πλέον γνωστή. Για τους περισσότερους η απόσταξη είναι μια μικρή γιορτή που συνοδεύεται με χαρά, τραγούδι και χορό. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του πρόεδρος της 7ης Ένωσης Τελωνιακών Υπαλλήλων Ηπείρου, Πέτρος Λυκίδης, δεν υπάρχουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αλλά και στη συνολική διαδικασία. Όσοι λοιπόν θέλουν να παράξουν το δικό τους τσίπουρο προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις παραβάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν την νόμιμη οδό και να κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού προκειμένου να εκδώσουν την άδειά τους που θα τους επιτρέψει να βγάλουν το δικό τους τσίπουρο. Σύμφωνα με τον κύριο Λυκίδη, ο φόρος που καταβάλλεται είναι μικρός σε αντίθεση με τα πρόστιμα που είναι τσουχτερά. Ναι, όντως αρχίζει και φέτος η αποστακτική περίοδος. Ξεκινάει 14 Οκτώβρη και θα διαρκέσει μέχρι και 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις. Ήδη ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φέτος ήταν μια πολύ καλή παραγωγική χρονιά στα σταφύλια. Έχουν ξεκινήσει, κλείνουν ραντεβού και θα ήθελα να παρακαλέσω από το βήμα που μου δίνετε, όλους να παίρνουν τηλέφωνο, να κλείνουν τηλεφωνικά ραντεβού και όχι ηλεκτρονικά, γιατί το σύστημα δίνει πολύ λίγα ραντεβού ηλεκτρονικά και δεν θα τελειώσουν ποτέ οι άδειες. Ενώ τουλάχιστον τηλεφωνικά εμείς βάζουμε πολύ περισσότερα άτομα στο μισάωρο για να μπορέσουν να βγάλουν άδεια απόσταξης. Η διαδικασία είναι η ίδια με πέρσι. Υπολογίζουμε ότι φέτος θα ξεπεράσουμε τις 1.500 άδειες. Παρακαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να βγάλει άδεια. Το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα πρόστιμα σε περίπτωση παρανομίας, που πολλές φορές ίσως είναι και από λάθη ή κακή ενημέρωση. Χρειάζεται αυτοί που έχουν αμπέλια να κάνουν οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής και αυτοί που έχουν κλιματαριές απλά να ξέρουν το γεωγραφικό σύστημα της κλιματαριάς και την ποσότητα που παρήγαγαν. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, δεν διαρκεί πολύ και τα χρήματα που πληρώνουν είναι ελάχιστοι. Γι' αυτό είναι 3,7 ευρώ το λίτρο άνυδρης εθυλικής αλκοόλης. Δηλαδή περίπου είναι 1,8 το λίτρο τσίπορο που βγάζουν. Άρα λοιπόν για τόσο μικρά ποσά δεν αξίζει τον κόπο να διακινδυνεύσουν, γιατί να ξέρετε το πρόστιμο στους άμβικες ξεκινάει από 1.500 ευρώ και βαίνει γεωμετρικά κλιμακούμενο. Άρα λοιπόν παράκληση, το ζητάω σαν χάρη, ο νομός μας να πρωτοτυπήσει φέτος και να μην έχουμε παραβάσεις, να μην έχουμε προβλήματα. Καζάνια βρίσκουνε? Καζάνια βεβαίως, έχουν όλα τα χωριά. Να ξέρετε ότι τα Γιάννενα, ο νομός Ιωαννίνων, είναι ο νομός με τα περισσότερα καζάνια σε όλη την Ελλάδα. Έχει 1.200 καζάνια. Από αυτά ενεργά είναι μόνο τα 670. Άρα λοιπόν και τα υπόλοιπα που δεν είναι ενεργά μπορούν να ενεργοποιηθούν, να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Με άδεια. Πάντα. Φυσικά, πάντα με άδεια. Πάντα με άδεια και για την απόσταξη και για το καζάνι. Κινητικότητα μας είπατε υπάρχει πολύ, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Τώρα, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει. Άρα ο κόσμος ζει και κρατάει και το έθιμο, να το πω έτσι. Γιατί κάποιοι βγάζουν τσίπουρο, το πουλάνε, κάποιοι βγάζουν για τα σπίτια τους όμως. Ναι, ακριβώς. Και ξέρετε ότι μεσολαβεί και το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου, που θα έρθουν από την Αθήνα τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους κλπ. Είναι ένα εντός εισαγωγικών πανηγύρι, ένα μικρό πανηγυράκι, για το οποίο περνάει πολύ καλά ο κόσμος. Όλοι το κρατάνε το έθιμο και απλά όλοι έχουν ξεκινήσει τώρα, επειδή το μάθανε, να ζητάνε ραντεβού για να μπορέσουν, ειδικά εκείνο το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου, να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.